Στο γήπεδο της Σούδας βλέπουμε τις δύο ομάδες, τον Πόρο αρχικά, τον φιλοξενούμενο Πόρο, να κάνει την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο και ακολουθούν οι παίκτες του Νίκου Μαναρόλη. Και εδώ οι δύο αρχηγοί, Ηλία Στεφανίδης και Πίλιος, με το διαιτητικό τρίο, λίγο πριν από τη σέντρα για την αναμνηστική φωτογραφία. Στο δεύτερο λεπτό έχουμε φτάσει. Κοκκινάκης στο πλάγιο από Μάκη στο Παπαδομιχελάκη. Και βρίσκεται το Ροκάκης με πλάτη. Θα στρώσει για τον Βαρδάκη. Βαρδάκης δοκιμάζει το σουτ. Καλό έξω από το αριστερό. Κάθεται το δοκάρι του Ζαφύρη. Μόλις στο δεύτερο λεπτό η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. 26ο λεπτό. Γεμίζει ο Κοκαλάς. Εδώ με το χέρι αφήνει πλεονέκτημα ο κύριος Μόσχου. Και ο Άρης Σούδας έχει τις προϋποθέσεις με τον Παπαδάκη. Παπαδάκης με τον Παπαδομιχελάκη. Θα μείνει όρθιος ο Παπαδάκης. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Παπαδάκης θα γυρίσει και ο Λούς είναι αυτός ο οποίος διώχνει τελευταία στιγμή. Στο 32 φτάσαμε, μονομαχίες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Αζίζη, ωραία προσπάθεια του Αζίζη, ο οποίος θα περάσει. Θα κάνει και την πάσα στον Πίλιο, ευκαιρία 0-1 ο Πόρος στο 32. Υπάρχει σηκωμένη σημαία όμως από τον Επόπτη, ο οποίος βλέπει τον Πίλιο εκτεθειμένο πίσω από την άμυνα του Άρη Σούδας και σηκώνει τη σημαία του. Τέλεση κόρνερ στο 36, κεφαλιά από τον Σοφούλη, δεν ανησυχεί το Ζαφύρι, μπάλα περάσει out. Νέο γέμισμα το οποίο θα γίνει στο 45. Να, ο Ροκάκης φεύγει στην πλάτη της άμυνας. Ροκάκης θα τον προλάβει ο Παγώνης και θα μπλοκάρει τελικά ο Ζαφύρης. Καθυστερήσει του πρώτου ημιχρόνου. Πίλιος θέλει να αλλάξει την μπάλα. Ωραία προσπάθεια από τον Καλαμιώτη. Μπάλα στον Αρώνη. Το σουτ, την μπάλα θα περάσει όμως out. Στο 54 Μπάμπης από μακριά με το αριστερό. Καλό το σουτ. Κοκαλάς εκπληκτικά σε κόρνερ με το δεξί χέρι. Πετάει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Και πάλι ένα σουτ, καλό είναι, ο Κοκαλάς όμως θα μπλοκάρει σταθερά στο 57. Πλάγιο out με τον Αρισούδας, με τον Μαθιουδάκη στη μεγάλη περιοχή. Δοκιμάζει ένα σουτ, δεν ήταν κακό, η μπάλα όμως πέρασε έξω. Φάουλ με τον Ράπτη. Εκτελεί ο Ράπτης απευθείας στο 66, μπλοκάρει σταθερά ο Κοκαλάς. Πόρος ο οποίος προσπαθεί τώρα να αναπτυχθεί από την αριστερή πτέρυγα. Ωραία προσπάθεια του Ράπτη. Ράπτης θα βρεθεί στο έδαφος συνέχεια στο παιχνίδι. Πίλιο στο σουτ, η μπάλα out. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Πόρο. Και πάλι από αριστερά ο Πόρος ο οποίος επιμένει. Εδώ πέφτει στο έδαφος ο Πίλιος. Ο διαιτητής δείχνει παίζεται και από τις έντονες διαμαρτυρίες ο Ανδρέας Κέντζος θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Γέμισμα το οποίο θα γίνει είναι καλό. Εκεί μονομαχούν ο Τσίγκερ. Μπάλα στο Ναζίζι. Μπλοκάρει ο Κοκαλάς. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Πόρο. Πιέζει ο Αρισούδας. Θα κλέψει και την μπάλα. Τις καθυστερείς πλέον. Τσίτας στο δεξί το σουτ πάνω από τα δοκάρια όμως και σε αυτή την περίπτωση δεν ανησυχεί τον Ζαφύρη. Το φάουλ με τον Φέσγα 94ο λεπτό, καλοχτυπημένο. Κιτράκι στην κεφαλιά, δύναμη στην αγκαλιά του Ζαφύρη. Περνάει και αυτή η φάση, το 0 δεν παραμένει. Τελευταίες στιγμές στο γήπεδο της Σούδας και πράγματι ο κύριος Μόσχου θα σφυρίξει για τελευταία φορά. Άρη Σούδας και Πόρος μένουν στο 0-0. Θα πάρουν από ένα βαθμό στην πρεμιέρα του 7ου Ιουλίου της 3ης Εθνικής Κατηγορίας. Κοιτάξτε να δείτε, ήταν ένα παιχνίδι που όπως το είπες κάπως έτσι το περιμέναμε, ένα παιχνίδι με νευρικότητα μεγάλη, ήταν πρώτη αγωνιστική, δεν υπήρχε σαφές φαβορί πριν το παιχνίδι και οι δύο ομάδες δεν θέλαν να χάσουν σε αυτή τη δύσκολη κούρσα, οτιδήποτε βαθμό μπορείς να παίρνεις ταυτόχρονα τον στερείς από άλλες ομάδες που τους αντιπάλους σου, ήταν πολύ βασικό να μην χάσουμε σήμερα, παρασυρθήκαμε λίγο στο νευρικό είδος του παιχνιδιού και εμείς. Μας έλειψε, φάνηκε και μέσα στο παιχνίδι, μας έλειψε η ηρεμία που μας προσφέρει ο Γιώργος Νικόλτης που έλειπε σήμερα. Ήταν μια πολύ σημαντική απουσία για μας. Από εκεί και πέρα κρατάμε τα θετικά στοιχεία του παιχνιδιού, το ότι δεν δεχτήκαμε γκολ. Το ανταπεξήλθαμε στις δυσκολίες του παιχνιδιού και ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο με κάποιες αλλαγές που κάναμε από τον πάγκο με κυρίως παίχτες μικρούς ηλικιακά. Ήταν πολύ ανταγωνιστική. Θα δουλέψουμε πάνω στα προβλήματα που θα δούμε και στο βίντεο και κοιτάμε με αισιοδοξία τα επόμενα παιχνίδια. Θέλω να ευχαριστήσω τον Άρη Σούδας για τη φιλοξενία που μας είχε σήμερα. Θέλω να ευχηθώ καλή πορεία και καλή συνέχεια. Όσον αφορά για το παιχνίδι το σημερινό, μπορώ να πω ότι σαν ομάδα ήμασταν λίγο καλύτεροι. Μας πίεσε στο πρώτο ημίχρονο ο αντίπαλος. Στα πρώτα 10 λεπτά θα έλεγα, αλλά στη συνέχεια καταφέραμε, ισορροπήσαμε το παιχνίδι και πετύχαμε κάποιο γκολ. Δεν γνωρίζω άμα ήταν offside ή όχι. Είχαμε και κάποιες άλλες ευκαιρίες να πετύχουμε και ένα γκολ ακόμα. Δεν τα καταφέραμε. Στο δεύτερο ημίχρονο μιλήσαμε τα παιδιά στο ημίχρονο. Είπαμε λίγο
πώς να παίξουμε, να έχουμε πιο πολύ κυκλοφορία της μπάλας η ομάδα μου. Τα καταφέραμε, είχαμε την κυκλοφορία, αλλά αυτό που μας έλειπε σαν ομάδα σήμερα, μπορώ να πω, ήταν το γκολ. Θέλω να πω καλή συνέχεια στον Άρη Σούδας και καλή σεζόν σε όλους.